Έχουμε φτάσει πλέον σε ένα σημείο στην επιστημονική ανάπτυξη, όπου μπορούμε απλά να εφεύρουμε υλικά που δεν υπάρχουν φυσικά πάνω στη Γη. Μια ομάδα επιστημόνων, υπεύθυνη για αυτή την εκπληκτική ανακάλυψη, κατάφερε να φτιάξει μια ουσία μοναδική από κάθε άποψη. Αυτό το υλικό είναι μείγμα δύο μετάλλων, του νικελίου και του σιδήρου. Σίγουρα έχουμε άφθονο νικέλιο και σίδηρο εδώ στον πλανήτη μας, αλλά όχι σε αυτό τον ακριβή συνδυασμό. Λόγω των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της μεγάλης εξάρτησης από την Κίνα, έχει γίνει επίγουσα αναζήτηση για εναλλακτικά υλικά μαγνητών που δεν απαιτούν σπάνιες ζυγαίες. Οι ερευνητές ανακάλυψαν μια πιθανή νέα μέθοδο για την κατασκευή μαγνητών υψηλής απόδοσης που χρησιμοποιούνται σε ανεμογεννήτριες και ηλεκτρικά αυτοκίνητα χωρίς την ανάγκη στοιχείων σπάνιων γεών, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ο τετραταενίτης, ένα κράμα σιδήρου νικελίου με συγκεκριμένη διατεταγμένη ατομική δομή, είναι μία από τις πιο ελπιδοφόρες από αυτές τις εναλλακτικές λύσεις. Ο τετραταενίτης δεν βρίσκεται στη φύση, αποτελεί κοσμικό ορυκτό που όμως οι επιστήμονες προσπαθούν πλέον να παρασκευάσουν στο εργαστήριο. Η διαφορά είναι ότι όταν αυτά τα δύο μέταλλα ταξιδεύουν μέσα στο διάστημα στους μετεωρίτες, ψύχονται πάνω τους στα εκατομμύρια χρόνια του ταξιδιού τους. Σκεφτείτε ένα μετεωρίτη που συνεχώς περιστρέφεται και ψύχεται, μοιάζει σαν ένα πλυντήριο ρούχων που δεν σταματά ποτέ να λειτουργεί. Συνεχίζει την πρόσμιξη υλικών, καθιστώντας αυτές τις συνθήκες υπεύθυνες για τη δημιουργία τετραταενίτη. Αλλά γιατί αυτό το υλικό είναι τόσο σπουδαίο και ιδιαίτερο? Τα τελευταία χρόνια οι χρήσεις των σπάνιων γεών βρίσκονται παντού γύρω μας, χωρίς όμως να γνωρίζουμε περί τίνος ακριβώς πρόκειται ή την αξία τους. Παραλλήλως, καθημερινά αυξάνεται η ζήτηση για αυτές τις βιομηχανίες και πληθαίνουν οι αναφορές στον τύπο για αυτές. Οι σπάνιες γεές είναι μια ομάδα χημικών στοιχείων και στερεών, κατά επέκταση υλικών που παρουσιάζουν συγκεκριμένες ιδιότητες και χρήσεις. Οι μαγνήτες υψηλής απόδοσης είναι μια τεχνολογία ζωτικής σημασίας για την οικοδόμηση μιας οικονομίας μηδενικών εκπομπών άνθρακα και οι καλύτεροι μόνιμοι μαγνήτες που διατίθεται αυτή τη στιγμή σε ολόκληρο τον κόσμο. Παρά το όνομά τους, οι σπάνιες γης είναι άφθονες στο φλοιό της γης, ωστόσο η Κίνα έχει σχεδόν μονοπόλιο στην παγκόσμια παραγωγή. Το 2017, το 81% των σπάνιων γεών παγκοσμίως προέρχονταν από την Κίνα. Άλλες χώρες, όπως η Αυστραλία, εξορίσσουν επίσης αυτά τα στοιχεία, αλλά καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις με την Κίνα αυξάνονται, υπάρχουν ανησυχίες ότι η προσφορά σπάνιων γεών θα μπορούσε να διακυβευτεί. Αποδεικνύεται ότι αυτή η μοναδική ουσία, ο τετραταενίτης, είναι εξαιρετικά χρήσιμη για τη δημιουργία αυτών των μαγνητών. Οι μαγνήτες υψηλής απόδοσης είναι η ραχοκοκαλιά πολλών ζωτικής σημασίας πράσινων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των ανεμογεννητριών και των ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά η εξόρυξη για τα υλικά σπάνιων γεών στην καρδιά αυτών των μηχανών μπορεί να έχει σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ως εκ τούτου, οι ερευνητές αναζητούν αντικαταστάτες για μαγνήτες σπάνιων γεών, με κορυφαία υποψήφια του τετραταενίτη, ένα κράμα με τετραγωνική κρυσταλλική δομή. Μια νέα μελέτη βρήκε έναν τρόπο να κατασκευάσει αυτό το μαγνήτη σε ένα εργαστήριο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η διαδικασία δεν έχει ως αποτέλεσμα έναν πρακτικό μαγνήτη, αλλά ερευνητές ελπίζουν ότι η περαιτέρω εργασία θα βελτιώσει τις μαγνητικές ιδιότητες αυτών των κοσμικών μαγνητών που θα παράσχει πληροφορίες για το πώς σχηματίζονται. Ως αποτέλεσμα, ο τετραταενίτης έχει τραβήξει την προσοχή των ερευνητών που αναζητούν εναλλακτικές λύσεις για τους μαγνήτες σπάνιων γεών. Το πρόβλημα είναι ότι η συνταγή με βάση τους μαγνήτες για την παρασκευή τετραταενίτη απαιτεί εξαιρετικά αργούς ρυθμούς ψήξης, λιγότερο από 0,01 Κέλβιν ετησίως. Η προσπάθεια ψήξης των συστατικών σιδήρου νικελίου με ταχύτερο ρυθμό συνήθως καταλήγει στην παραγωγή μιας κυβικής κρυσταλλικής δομής αντί της επιθυμητής τετραγωνικής δομής. Οι ερευνητές κατάφεραν να φτιάξουν μικρές ποσότητες τετραταενίτη στο εργαστήριο, αλλά μόνο υπό ακραίες συνθήκες, όπως μακτινοβολία νετρονίων. Τώρα ο Λίντσε Γκριρ και ο Γιούρι Βάνοφ στο Πανεπιστημίο του Κέμπριτζ και οι συνεργάτες τους βρήκαν έναν τρόπο να σχηματίσουν γρήγορα αυτό το μέταλλο κάτω από μη ακραίες συνθήκες. Οι ερευνητές λένε ότι το μυστικό που κρυβόταν κάτω από τη μύτη των επιστημόνων ήταν ένα συστατικό των μετεωρητών που σχηματίζουν τετραταενίτη, το στοιχείο φόσφορος. Ήταν ήδη γνωστό ότι ο φόσφορος επιταχύνει τη διάχυση στις μετεωρικές συνθέσεις, αλλά κανείς δεν είχε ερευνήσει ακόμα την επίδραση που μπορεί να έχει ο φόσφορος στη σύνθεση τετραταενίτη σε εργαστηριακό περιβάλλον. Η παρουσία του φωσφόρου φαίνεται να είναι κρίσιμη για να επιτρέψει το σχηματισμό τετραταενίτη χωρίς τέτοιες επεξεργασίες, όπως η ακτινοβολία νετρονίων, λέει ο Ιβάνοφ. Οι ερευνητές δεν προσπαθούσαν αρχικά να φτιάξουν τετραταενίτη,
Ανταυτός στόχος τους ήταν να μελετήσουν τις μηχανικές ιδιότητες των γραμμάτων σιδήρου και νικελίου, τα οποία έχουν συνήθως μια διαταραγμένη μικροδομή που μοιάζει με γυαλί. Τα αποτέλεσματα έδειξαν ότι ο τετραετανίτης μπορεί να σχηματιστεί με ρυθμό ψύξης που είναι περισσότερο από 100 δισεκατομμύρια φορές ταχύτερος από το ρυθμό στους μετεωρίτες. Προς το παρόν, η ομάδα έχει αποδείξει πώς να φτιάξει ένα κομμάτι τετραετανίτη, αλλά λένε ότι η μελλοντική δουλειά θα επικεντρωθεί στον τρόπο ενοποίησης πολλών κομματιών σε ένα μαζικό μαγνήτη. Η αναλογία εδώ θα ήταν ότι δείξαμε ότι μπορούμε να κάνουμε ένα τούβλο, ένα κομμάτι τετραετανίτη, αλλά όχι ένα σπίτι, ένα μαγνήτη, λέει ο Γκριρ. Πέρα από την επιστήμη των υλικών, οι ερευνητές υπενήσονται ότι αυτή η εργασία μπορεί να επηρεάσει ακόμα και την έρευνα της αστροφυσικής, καθώς οι επιστήμονες επανεξετάζουν πόσο χρόνο χρειάζεται για να αναπτυχθεί ο τετραετανίτης σε ένα μετεωρίτη και πόσο γρήγορος είναι ο ρυθμός ψύξης σε αυτό το διαστημικό περιβάλλον. Θα περάσουν 5 έως 8 χρόνια πριν κάποιος μπορέσει να φτιάξει μόνιμους μαγνήτες από αυτό. Στο μεταξύ, ανταγωνιστές της Κίνας εργάζονται σκληρά για να προμηθευτούν δικές τους σπάνιες γαίες. Οι ΗΠΑ επενδύουν σε ορυχές στην Αυστραλία, ενώ παράλληλα αναζητούν υλικά στη Μαλαισία. Από την άλλη, οι Άπωνες ερευνούν τρόπους εξαγωγής στοιχείων από λάσπη που εξορίσσεται από τον πυθμένα της θάλασσας. Και όλοι μαζί προσπαθούν να ξεπεράσουν το πρόβλημα της έλλειψης σπάνιων γεών, ώστε να πάνε ένα βήμα μπροστά την τεχνολογία. Και κάπου δεν φτάσαμε στο τέλος. Μην ξεχνάτε, κάντε subscribe και ενεργοποιήστε το καμπανάκι.